και για λόγους αρχής. Όμως πρέπει να σας πω ότι ως πατέρας με συγκίνησε η πράξη του Ιού Μπαλτάκου. Διότι ο Ιού Μπαλτάκου μπήκε μέσα μόνος του. Εμένα η βία δεν μου αρέσει, ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι οι Χρυσαυγίτες τους αρέσει η βία και ο κ. Αρδανίτης είχε δηλώσει πριν από κανένα μήνα ότι καμιά φάπα δεν κάνει κακό σε μια συνέντευξη. Καλά, δεν είναι και έτσι. Το είχε πει. Επειδή το είπε δηλαδή και καλώς πήγε ο Ιός Μπαλτάκος και χτύπησε. Ξαναλέω, δεν είπα καλώς πήγε, το καταδικάζω είπα. Λέω όμως ως πατέρας το ανθρώπινο. Ο Ιός Μπαλτάκου τι κάνει, πάει να προασπίσει τον πατέρα του. Με συγχωρείτε. Εάν σε μια ανάλογη στιγμή. Ωραία, αφού είστε τόσο συγκινημένος από την πράξη του. Μισό λεπτό. Για το φρούραρχο και τη φρουρά της Βουλής είστε το ίδιο συγκινημένος που το φυγάδε σαν να φύγει. Το φυγάδε σαν να φύγει αντί να το συλλάβει. Επιτέθηκε κατά βουλευτών. Μπήκε στη Βουλή, δεν ξέρω με ποιανού άδεια. Αν το έκανε αυτό, Χρυσαυγίτη, σε βάρος σας, κύριε Γεωργιάδη, εμείς εδώ θα είχαμε ανέβει πάνω στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα θα το έκανε κανείς εις βάρος μου, γιατί εγώ δεν δέρνω. Όχι, λέω σε βάρος. Επειδή πάντως ο Υπουργέ. Εάν δηλώνετε ότι είστε συγκινημένος από την πράξη του γιου, στέλνετε ένα πολύ κακό μήνυμα. Είναι λογικό. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή είμαστε και εμείς πατεράδες, δεν είσαι μόνος εσύ. Καταδικάζω τη βία. Να το κατατάξει, αλλά συγκινήσε κιόλας. Αλλά συγκινήσε κιόλας. Μην κάνετε το συγκινημένο. Όμως, πάντα τις πράξεις των ανθρώπων τις κρίνουμε πάντοτε ανθρώπινα. Είναι αυτό, τελή φορολογία. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας... Ήταν μια ανθρώπινη στιγμή. Κύριε Γεωργιάδη, θα σας πω κάτι. Να σας πω κάτι κι εγώ. Γιατί είμαστε και εμείς... Και να σας πω και κάτι. Είμαστε και εμείς... Ένας Ιός Μπαλτάκου... Μπήκε μέσα γραφεία και πλάκωσε τρεις Χρυσαυγίτες που το πέθανε και μάγκα τόσο καιρό. Και από τους όλους θα τους δίνουν. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, επειδή είμαστε και εμείς πατεράδες, δεν είσαι μόνος εσύ. Έτσι. Και εγώ λοιπόν σαν πατέρα σου λέω. Και εγώ σαν πατέρα σου λέω ότι δεν έχω τίποτα με τον Ιό Μπαλτάκου, διότι είναι γιος αυτό, αλλά. Εγώ αντί να συγκινηθώ όταν το είδα αυτό, περισσότερο με έπιασε ένας τρόμος και λέω να μην οδηγήσω το παιδί μου ποτέ, να μην οδηγήσω ποτέ το παιδί μου σε αυτή την κατάσταση. Συμφωνώ. Σωστό και αυτό που λες. Επειδή είμαστε και εμείς πατεράδες, δεν είσαι μόνος εσύ. Αυτό αφορά τον πατέρα Μπαλτάκου. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει το γιο επειδή αντιδρά για τον πατέρα του. Αλλά εσύ ως πατέρας το τι είχες στο συνέστημα αυτό είναι λίγο παράξενο. Ξεκινάει από το άλλο συνέστημα προς τον πατέρα Μπαλτάκου. Λοιπόν, εγώ σαν πατέρας που έχω γιο, με έπιασε το σύγκριο ότι μην κάνω εγώ κάτι και τον οδηγήσω το παιδί σε αυτή την κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σου Γιώργο, αυτό αφορά τον πατέρα. Άλλο σου είπα. Λοιπόν. Είπα, πέσαμε να φάμε αυτό το παιδί, ναι. Είναι ένα παιδί λοιπόν που λέει στον πατέρα να καταστρέφεται και χάνει τον έλεγχο. Άρα, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα τον κατηγορούσα. Άρα κακός ο κ. Βαδιτσιώτης τον έθεσε στη διαθεσιμότητα από ό,τι κατάλαβα. Όχι, ακούσε. Με γελάνε πατέρα. Ο κ. Βαδιτσιώτης πηγαίνει με τον νόμο, κύριε Σαραντάκο. Όχι, αυτό είναι το συνέστημα το πατρικό. Λοιπόν, καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Να κλείσω. Η πολιτική ουσία τη ημέρα. Για μένα αυτό είναι τεράστιο θέμα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην παρέτηση δεν διαθανασίου. Άντε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε. Να τη Χρυσή Αυγή. Όχι, αυτό είναι το μείζον. Αυτό είναι το μείζον τη ημέρα. Δεν είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς βγαίνει από το βίντεο λάδι. Λοιπόν, ο Τσίπρας το θέμα είναι τι λέει. Συγκρατηθείτε όμως γιατί μπορεί να υπάρχουν να και άλλα βίντεο, κύριε Υπουργέ. Μην εκτίθεστε γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα βίντεο που δεν ξέρετε τι λέγονται σε αυτά τα βίντεο. Κρατήστε μια επιφύλαξη. Ακούστε κύριε Παπαχρήστο. Ακούω. Επειδή ακούω από χθες για διάφορα βίντεο. Πρώτα απ' όλα, εγώ ευτυχώς με αυτούς που με σκραμίζουν δεν λέω ούτε καλημέρα και δεν έχω τέτοιες. Εσείς. Δεύτερον. Δεν πρόκειται να επιτρέψω στη Χρυσή Αυγή και σε οποιονδήποτε παρακρατικό τέτοιου είδους απειλές θα έχουμε και άλλα βίντεο να εκβιάζουν το κράτος. Αν έχουν άλλα βίντεο, ας τα βγάλουν. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Ας τα βγάλουν να τα δούμε. Μάλιστα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, κύριε Παπαχρήστο, είναι η κυβέρνηση. Τι έχει κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση παρέπεψε το θέμα στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη ελευθέρως προχωράει την έρευνα κατά της εγκληματικής οργανώσεως Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι και στην ιστορία να σας πω ότι την ΕΡΤ, η πολιτική απόφαση ελήφθη από τον Πρωθυπουργό.